Η ψήφος στις ευρωεκλογές παρουσιάζεται συνήθως το τελευταίο διάστημα ως μια χαλαρή ψήφος. Mm-hmm. Όμως δεν είναι καθόλου χαλαρή ψήφος. Γιατί το 90%... Όχι, δεν παρουσιάζεται. Εκ του αποτελέσματος η κοινωνία τη βλέπει έτσι. Δηλαδή όταν είναι ένα τεράστιο ποσοστό που λέει εγώ θα πάω στην παραλία... Παρουσιάζεται και από τα ΜΜΕ, έτσι, ως χαλαρή ψήφος. Όμως το 90% της νομοθεσίας στην Ελλάδα προέρχεται από οδηγίες και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ το κρίσιμο, με βάση και αυτό που είπε η κυρία Κασιμάτη, για το τι συζητάμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Εμείς αφού γκραζόμαστε, έχουμε την πείρα από την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, που χιλιάδες γυναίκες καθημερινά μας λένε επιτέλους θα συζητήσουμε για τα ουσιαστικά προβλήματα μπροστά στις εκλογές, για αυτά που μας ταλανίζουν, για την ακρίβεια που δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το ράφι του σούπερ μάρκετ, για τους μισθούς μας που δεν φτάνουν να τελειώσουμε το μήνα, για την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο που στέλνουν τα παιδιά μας 3.500 χιλιόμετρα μακριά στην Ερυθρά Θάλασσα, για να πολεμήσουν για τα συμφέροντα ποιών, των εφοπλιστών και των επιχειρηματικών ομίλων της Ευρώπης. Θα μιλήσουμε για τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, που έχει σκοτώσει μέχρι τώρα 35.000 γυναίκες και παιδιά, με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνενοχή των κομμάτων που τη στηρίζουν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ουσιαστικά η μόνη επιλογή καταδίκης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μαυρίζει τη ζωή των γυναικών και όλου του λαού σήμερα, είναι η ψήφος στο ΚΚΕ, η ψήφος που καταδικάζει, που θα δώσει ένα ηχηρό μήνυμα καταδίκης αυτής της πολιτικής. Θα επαναλάβω, αυτό που έχει σημασία είναι να δυναμώσει ακόμα πιο πολύ, γιατί δυνάμωσε και στις εκλογές τις εθνικές, το ρεύμα αμφισβήτησης στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κομμάτων που είναι, συμφωνούν και τη συνδιαμορφώνουν. Και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Πίσω από όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο λαός μας, βρίσκεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίσω από την ακρίβεια, πίσω από τους μισθούς που δεν φτάνουν για να ζήσουμε, πίσω από το ξεζούμισμα των εργαζομένων που είναι υποχρεωμένοι με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες έχουν φέρει με νόμους εδώ οι κυβερνήσεις, να δουλεύουν 10 ώρα, 12 ώρα οι εργαζόμενοι, να δουλεύουν απλήρωτες υπερορίες, να δουλεύουν με συμβάσεις που έχουν ημερομηνία λήξης, να δουλεύουν χωρίς δικαιώματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλους τους εργαζόμενους των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, στην οποία έχουν συμφωνήσει και την οποία προωθούν όλα τα κόμματα που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα λοιπόν, για τα προβλήματα της υγείας, της εμπορευματοποίησης που βιώνουν οι Έλληνες, όχι μόνο γιατί υποχρεώνονται να καταφεύγουν στην ιδιωτική υγεία για να λύσουν τα προβλήματά τους, αλλά και γιατί η πολιτική σήμερα εμπορευματοποιεί το ίδιο το δημόσιο σύστημα υγείας. Άρα με αυτό η κυβέρνηση λέτε, και όλα τα κόμματα που έχουν η κυβέρνηση, έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η κυβέρνηση που την υλοποιεί εδώ. Και τα κόμματα που συμφωνούν σε αυτή την πολιτική και έχουν συμφωνήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί το 95% των κατευθύνσεων. Άρα εσείς θέλετε το μήνυμα να είναι διπλό, να είναι και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανέστατα.